δούμε λίγο, θα δούμε άμα θα είναι έλκος ή swing που είναι στην Αθήνα να δει. Στην Αθήνα ποιος χάνει ο έλκος. Αν το προηγούμενο έχει έτσι πετύχει το καλύτερο να πετύχει. Είναι το προηγούμενο, χέρι ο έλκος. Απλά θα μου πεις ότι ο Κάζου και κουβαλάει τον έστος. Αρνείται. Games in out of sync. Εσύ είσαι out of sync. Μαγικά off-stream δίναμε τον Έλκο και τον Στοκ. Οκ. Ω Θεέ μου τον Μπάκερ. Νομίζω να χαμηλώσουμε λίγο το game επειδή δες λίγο το box. Ωραία. Ναι, και τώρα άμα κάνει... Ω! Το up ήταν πάνω από το ledge, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω τι φοβότανε ο Έλκος. Και ένα ωραίο side B 35%. Κι άλλο side B. Ω! Το έκανε λίγο drift back. Ένα γεια στον D-shot, να πούμε. Ελπίζω να ευχαριστιέσαι το stream. Λίγο random τα 2 frames. F's μας, πάρει του F's μας. Και πρώτο game στον Μακέλκο. Όντως, η Θεσσαλονίκη μπορεί να κάνει keep up με την Αθήνα. Κοίτα, εγώ τον έκανα sit πάνω από τον Ελτό σήμερα, επειδή την άλλη φορά πήρε ένα set από τον Έστω. Πήρε ένα game file και τις διαφορές πάνω. Όντως. Οπότε θεωρείς ότι δεν πρέπει να κάνω underestimate το Steam, όσο πέσει και στη δική του έδρα. Άρα να μην σταματάμε να κάνουμε believe. Ναι, φίλε, εντάξει. Έχει πολύ ωραίο chance. Ακόμα δεν πήρα κάτι. Έχει φαΐ. Θα πάρω ένα, το πιο φθηνό πράγμα που δίνουν. Παραπάνω να πάρω μια πίτσα. Το Καραμπάο κάνει €1. Το? Το Καραμπάο. Βασικά όχι, είπε ότι κι ένος θα με κεράσει. Οπότε θα εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία που είναι πολύ ανήθικη αυτό να παίρνουν λεφτά από ένα 13χρονο. Αυτό το κάνω. Και θα πάρω το πιο ακριβό πράγμα. Crab sandwich με monster. 15€. Το combo το deadly. Anyway, συνεχίζουμε στο game 2 μετά από ένα πολύ μεγάλο stage banning process. Δεν ακούγεστε πολύ καλά, εσύ δεν ακούς πολύ καλά. Έπισε το shot του Bowser με το neutral beer. Οπότε το neutral beer του Incineroar είναι πάρα πολύ γρήγορο. Δεν το περιμένεις και να κάνω τέτοιο τέτοιο. Bowser. Το Incineroar είναι 4. Και έχει και invisibility. Πάγια το δείξω. Δεν κάνει Pamela. Άμα είχε κάνει 2-3 Pamela ίσως. Θα μπορούσε να φύγει, είχε κάνει 2-3 2-3 πάμε έξω, αλλά... Δεν νομίζω. Καλό διάλειμμα. He knows, he knows. Σίγουρα δεν του είπα πως το κάνει πηγάει υποτρίθησε. Και το καλό hit, ναι, το παίρνει. Το μίσερ, αλλά δεν ξέρω. Δηλαδή ήταν το καλό. Πριν λέω στο πρώτο και ήταν εμείς. Ναι, ναι, το είχε μισάρει στο πρώτο. Πριν λέει το ένα πράγμα που δεν πρέπει να κάνεις εμείς ως Incineroar. Ντροπή. Όλοι κάνουμε λάθη, είμαστε άνθρωποι. Από έφυγε το εύση μας και αρχίζει το κομπάκι του. Έχει κομπό και κάνει το Incineroar και... Ω, πολύ percent. Απλά τον κάνει άπρες και ο Bowser είναι πολύ αργός. Έχει και πολύ πολλά περίπου. Το περίμενα λυπάμαι, αλλά όχι, επειδή με βρίζει ο Βάβος, οπότε θα πρέπει κάπως να πάμε πιο γρήγορα. Επιτέλους βρίσκει το στόκο έλκος μετά από πολλή ώρα. Και όλη αυτή, καθόλου αυτή τη διάρκεια ο Steve είχε πάρει 130 σχεδόν percent. Το calling του Bowser κάνει κόμμα σε μάκρες μερικές φορές, είναι πολύ καλό, θέλει. Για να δούμε. Ω, το revenge και δεν σκοτώνει. Παρόλο που ήταν stage spike. Nice. Deficit. Deficit. Αυτό είναι death. Για πολύ λίγο. Χοροπηδηχτός ο Bowser. Ου, το super armor. Whatever. Δεν έχει. Okay. Δεν έχουμε τέτοιες μαλακίες στο game. Αν το έχει ο γιος, νομίζω. Ω, πάλι το ίδιο. Και ο τρολάρι. Κάνει ένα ωραίο side B να τελειώσει το game. Ου, για λίγο δεν σκότωσε το upper. Ή δεν τον χτύψε. Πω, δεν είδα καν τι... Δεν είδα καν τι κίνηση ήταν αυτή, ναι, ήταν trade. Νομίζω έκανε command grab ο Steve, αλλά για λίγο δεν τον έπιασε. Τον έπιασε και... αλλά τον χτύπησε και... Αυτό το περίμενα full να το πάρει ο Steve, είχε πολύ καλό lead. Ναι, το έκανε αυτό ειδικά στο δεύτερο. Για να δούμε λίγο ποιο θα είναι το ban. Δεν το είχαμε αρχίσει το match, nice. Πω, μετά από αυτό το set σίγουρα θα πάω να φάω. Όχι, θα γυρίσω. Λοιπόν, game 5, game 3, sorry. 3, 2, 1, GO! Foxtrot, έτσι ωραία, κατά πάνω του. Ακούω τα sticks αυτή τη στιγμή, κλικι κλάκι. Και για να δούμε θα βγει off stage. Πήγε να βγει off stage, αλλά δεν δούλεψε γι' αυτό. Ήθελα να πάει για το stage bike. Μπορούμε να κάνουμε ένα time out των SP1. Time out. Ναι, ναι, κάνω. Έχεις, κάντο. Εμείς τρέχουμε τουρνά σήμερα. Ποιος έχει το κανάλι, ποιος θυμάται το κανάλι αυτή τη στιγμή? Ω, το Revenge! Εμείς το κάνουμε το φυσικά. 190% το είδες. Και η QS. Τώρα αυτό δεν είναι πολύ σωστό που γράφεις. Πρέπει να σε κάνω timeout, επειδή δεν γράψεις. Ξέρεις τι νομίζω θα γράψει? Θα γράψει τους KYS. Οπότε αυτό είναι όντως grounds για να τον πανάρουμε. Θα έρθει στο Cage Fight το τους. Θα έρθει στο Cage Fight, μακάρι. Στο Persona 6 θα είναι ο Κάνι ο πρωταγωνιστής. Α, θα κάνει τη μουσική για το Persona 6. Θα είναι πολύ ωραίο. Persona 6. Α, το τράπηκε να πάει για το Downer. Αν να πάρει λίγο το kill του Steve, επειδή δεν φαίνεται καλό, το πήρε εννοείται. Πάμε, το last talk του Steve πρέπει να κάνει κάτι σοβαρά και να μην κάνει αυτό που κάνει τώρα. Α, φαίνεται λίγο φοβισμένος. Ω, τον ανέβασε, το είδες! Τώρα θα έκανε διάκι και θα πέθανε. 66% δεν κακό. Ένα revenge και ένα side beat. Τις άλλες φορές απλά πρέπει να μην φάει hit τώρα. Πρέπει να παίξει πολύ προσεκτικά. Όπως αυτό, πάει. Πάει το βίντεο, ρε μαλάκα! Τρίο στην Έλκο. Πάει η Θεσσαλονίκη. Η τιμένη.